και να πάμε στον κύριο Χρήστο Μιλωνάκη, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως ο κύριος Τσακαλάκης, το σκηνικό στο κομμάτι του τουρισμού. Ποιες οι προοπτικές, ποιες οι προσδοκίες, τι περιμένουμε τους επόμενους μήνες. Ο κύριος Μιλωνάκης είναι ο πρόεδρος των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων Γανίων και γενικός γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων. Την καλησπέρα μας, κύριε Μιλωνάκη. Καλησπέρα από τα Χανιά. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε θερμά. Διατυπώνονται ενστάσεις, διατυπώνονται προβληματισμοί, διατυπώνονται ανησυχίες. Αλλιώς τα περιμέναμε, αλλιώς εξελίσσεται το σκηνικό. Εκεί στα Χανιά, ποιο είναι το κλίμα και τι εικόνα έχετε? Νομίζω ότι αυτοί που παρακολουθούσαν τα δεδομένα από την αρχή και τις πτήσεις και όλα αυτά και τους προγραμματισμούς, νομίζω δεν ήταν έκπληξη αυτό που σημαίνει. Μια ένσταση έχω να κάνω σαν αφορά με αυτά που είπε ο κ. Σακαλάκης, αν κατάλαβα καλά. Η επέκταση του τουριστικής περίοδου για 2 ή 3 ή 4 εβδομάδες δεν θα μπορέσει να υποκαταστήσει το πρόβλημα που ήδη αρχίζει να εμφανίζεται πολύ πιο έντονο τις τελευταίες εβδομάδες. Ο προβληματισμός και αυτά, η μείωση των κρατήσεων ισχύει και στα Χανιά. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Βέβαια, βέβαια, κύριε Μιλωνάκη, σας ακούμε. Σας ακούμε. Όχι, νομίζω ότι είχα επιστροφή. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Ο αρχικός ενθουσιασμός βασιζόταν στο ότι αυτήν την περίοδο κάνουν οι μεσήλικες και ηλικιωμένοι κρατήσεις. Αυτοί έχουν ένα εισόδημα το οποίο δεν επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση. Τώρα έρχονται οι οικογένειες. Οι οικογένειες λοιπόν έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ, ειδικά της Βόρειας Ευρώπης και της Κεντρικής Ευρώπης, από την αύξηση των δαπανών για του προϋπολογισμού του. Εξάλλου, γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν και μικρότερη περίοδο που έχουν διακοπές, αλλά επιλέγουν σε ένα προγραμματισμένο budget, άρα all inclusive και μεγάλα ξενοδοχεία. Αυτό βέβαια μπορούσε να ερμηνευτεί όταν είδαμε ότι η μεγαλύτερη χώρα από την οποία προέρχονται οι τουρίστες, η Γερμανία, έχει μειώσει τις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις περίπου 15%. Άρα τα μηνύματα δεν είναι πολύ θετικά. Ένα δεύτερο πρόβλημα που έχουμε εδώ στα Χανιά είναι ότι οι κορώνες της Σουηδίας και Νορβηγίας έχουν υποτιμηθεί περίπου 20%, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα είναι πολύ μικρότερο σε συνδυασμό με το αύξηση του κόστου ζωής που υπάρχει εκεί πέρα. Ένα άλλο πρόβλημα υπάρχει ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν ψευδεστήσεις με αποτέλεσμα να χτιστούν πάρα πολλά ξενοδοχεία. Οι κλίνες ξενοδοχειακές είναι πολύ περισσότερες. Οι προσφερόμενα αγαθά, στο πούμε, αυτοκίνητα, ταξί, μικρά μινιβάν και όλα αυτά είναι πολύ περισσότερα από τη ζήτηση. Ο κόσμος επιλέγει, επειδή δεν υπάρχει πρόβλημα με την πανδημία, να συνοστίζεται, οπότε χρησιμοποιεί τα μεταφορικά μέσα όπως είναι τα λεωφορεία ή τα πολυσύχναστα ξενοδοχεία, το all inclusive, με αποτέλεσμα όλη η υπόλοιπη, δηλαδή η βίλα, το ενοικιαζόμενο κατάλημα, το Airbnb, που δεν είναι το πρόβλημα αυτό, να υποφέρουν γενικά, και επίσης η εστίαση. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι οι εκτιμήσεις και αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην αγορά της Κρήτης. Μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Κύριε Μιλωνάκη, μπορεί να αλλάξει το κλίμα? Πού πρέπει να εστιάσουμε? Ποια αγορά, κάπως σαν αντιστραφεί το γενικότερο σκηνικό στο κομμάτι των κρατήσεων, μπορεί να αντιστρέψει το σκηνικό που μέχρι και σήμερα βιώνουμε? Για παράδειγμα, οι Γερμανοί είναι κάτω σε ένα ποσοστό το οποίο αγγίζει... Αυτά σας είπα, μείον 15%. Μείον 15, μείον το είπα. Μείον 15. Ναι. Δεν θα ξεκινήσουν αεροπορικές εταιρείες ξαφνικά σε μια εβδομάδα να φέρουν καινούργιες πτήσεις. Ό,τι και να γίνει. Δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Μην ξεχνάτε, και πρέπει να τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να είμαστε συνεπείς. Με 15 και 20% στις αυξήσεις που κάναμε σε όλα τα πακέτα μας, ναι, δεν υπάρχει αγορά να τα ακολουθήσει. Όταν υπάρχουν ανταγωνίστερες χώρες, οι οποίες έχουν μικρότερες, καλύτερες τιμές. Αυτό πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Γιατί ναι. Το κόστος, το εργασιακό, το κόστος των πρώτων υλών, το κόστος οτιδήποτε έχει αυτή 20%. Δεν θα μπορούσαμε να το μεταφέρουμε στον πελάτη. Δεν είναι έτοιμος ο πελάτης να το μεταφέρει. Ο Ιούλιος δεν φαίνεται να αντιστρέφεται. Θα το λέμε πλήρη τέτοιο. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πιθανόν να είναι λίγο καλύτερος, γιατί μπαίνουν οι Ιλοαμερικάνοι, μπαίνουν οι Ιλοαυστραλοί. Και δεν βοηθάει και ο καιρός. Και δεν βοηθάει και ο καιρός.
κοιτάξτε να δείτε, αυτός προγραμματίζει ένα ταξίδι πριν 2 και 3 μήνες, δεν έχει σκεφτεί τι γίνεται με τον καιρό. Ναι, αλλά έχουμε όμως κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Κοιτάξτε, αυτό που σίγουρα δεν βοηθάει είναι ο πολύ καλός καιρός που υπάρχει στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Δηλαδή η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη έχει 30 και 35 βαθμούς. Άρα γιατί να ταξιδέψει αυτή τη στιγμή, ξέροντας ότι το εισόδημα που είναι διαθέσιμο είναι πολύ μικρό. Μάλιστα. Ο Σεπτέμβριος φέρνει ο καλύτερος γιατί επανέρχονται οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι που έχουν εισόδημα διαθέσιμο. Η οικογένεια είναι ένα πρόβλημα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Η οικογένεια με παιδιά που έρχεται στην Κρήτη, γιατί να έρθει στην Κρήτη, όταν δεν υπάρχει ένας δρόμος, ένα πεζοδρόμιο να περπατήσει, όταν δεν υπάρχει μεγάλη μια διάβαση, κουβέντα, δηλαδή, κύριε Μιλωνάκη, έχουμε αυτή την... εγώ κρατώ όταν έχουμε αυτή την οδική συμπεριφορά. Είστε σαφείς, είστε συνεπείς, αυτά που λέγατε πριν από ένα μήνα τα επαναλαμβάνετε και σήμερα και έχετε πέσει και μέσα. Έθραυστο το σκηνικό και το προϊόν του τουρισμού. Θα το ξαναπιάσουμε πάλι και θα πιάνουμε και εμείς δημοσιογραφικά κάθε μήνα ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Μία πρόταση μόνο. Δεν μπορεί ξαφνικά όλοι να γίνουμε ξενοδόχοι, όλοι να γίνουμε Airbnb, όλοι να έχουμε βίλες, όλοι να έχουμε ρεντεκάρ, όλοι να έχουμε βαν. Αυτά που προσφέρουν κάπου πολύ θα το χάσουμε, κάτι λάθος θα κάνουμε, κάπου θα υποβαθμίσουμε το προϊόν. Συμφωνούμε. Την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μας, κύριε Μιλωνάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν.